Η έλλειψη αποφασιστικότητας από μέρους των τραπεζών για ίσπραξη των οφειλωμένων από τους μεγάλους. Κύριε Λέησο. Ξανά. Η έλλειψη αποφασιστικότητας από μέρους των τραπεζών για ίσπραξη των οφειλωμένων από τους μεγαλοδαδιών. Κύριε Λέησο, ρε κούμπα. Έμεινε δηλαδή. Πάμε για δεύτερη. Να το πω. Δεν το γυρίζει μεγάλο δανειολήπτες. Λοιπόν, η έλλειψη αποφασιστικότητας από μέρους των τραπεζών για ίσπραξη των οφειλωμένων από τους μεγαλοδανειολήπτες. Και κύριε και αγαπητά Τεκνάουα, είμαι ο Ανθούλης Νικολόδος, σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μας όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα του Style, Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Μάνα μου ρε αγάπες, και κάτσαμε τότε λιπάνω. Πού είσαι τώρα κύριε Κασίνη μου να μας δείξεις κανέναν τρισδιάστατο σχέδιο ή να μας ανεβάσεις το ειδικό μας. Η εταιρεία Total είπε του Λακοτρίπη ότι είναι το συνάξιο λέω να φύγει, διότι δεν ήβρε καθόλου αέριο στο οικόπεδο 10 και 11. Και ότι εμπολά απογοητευμένοι, διότι ο κύριος Κασίνης ελάλεν τους πελάρες. Καλά σιωρ, τούτοι έδωσαν του Κασίνη 40 εκατομμύρια ευρώ για να βρουν πετρέλαιο που δεν υπάρχει. Δούμε τώρα πώς να κάτσουν της Ελλάδας οι ερευνές. Μα επίεντια στην Ελλάδα είναι το Τάουλ. Όχι, επειδή είναι ο Κασίνης, εδιορίσαν το σύμβολο του Σαμαρά. Με συγχωρείτε, σύμβολο, ήθελα να πω. Να κατσούσουν και τούτοι τότε λιπάνω. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο ταλέντο και την αξιοσύνη του. Στην πανάρχια επιχειρηματική του ικανότητα. Στην αγάπη του για την πατρίδα. Ωραία, πιο χαρούμενο αυτό. Πιο αισιόδοξο. Με χαμογελάκι. Δεν το έκανα. Όχι, όμως, αυτό έγινε πολύ καλύτερα. Πάμε. Είναι αυτό το λίγο πιο ερωτικό που κάνετε. Ναι, ναι. Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ. Και πάμε. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο ταλέντο.
έχουμε μαζί μας τον ειδήμονα της νομικής. Ενίσταμε. Ειδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάγματος. Κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Σας παρακαλώ, μπορεί μην με διακόπτετε. Κύριε Μαρκίδη, στην έκθεσή του για το Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν έκανε καμία αναφορά στις παραβιάσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την ερώτησή σας, αγαπητή μου. Δεν έπρεπε ο Γενικός Γραμματέας στην εκθεσή του να έχει αναφερθεί και στον Μπαρμπαρός? Σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα το άρθρο 11γ/5, ο Γενικός Γραμματέας δύναται σε κάποιες περιπτώσεις να παριστάνει τον Κινέζο ή να κάνει την πάπια. Και ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, κύριε Μαρκίδη, που ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να κάνει την πάπια? Σας παρακαλώ, πολύ μην με διακόπτετε, αγαπητή μου κυρία Φωστηρού. Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών είναι ξεκάθαρος. Συγκεκριμένα στη Διεθνή Συμφωνία του 1965, σελίδα 45, εδάφιο 9 και παράγραφο 1 ως 7 λέει ότι σε περιπτώσεις που γίνονται παραβιάσεις από μεγάλες χώρες, σε λιλιπούτιες χώρες, τότε ο Γενικός Γραμματέας δύναται να κάνει την πάπια ή να παριστάνει τον Κινέζο, αλλά ξεκάθαρο. Δηλαδή μας λέτε ότι επειδή η Κύπρος είναι μικρή, ο Γενικός Γραμματέας κάνει τον Κινέζο στις τουρκικές παραβιάσεις? Μα δεν το λέω εγώ, αγαπητή μου Φωστηρού, το λέει ξεκάθαρο ο χάρτης όλα. Δεν είναι η Κύπρος μια λιλιπούτια χώρα, δεν είναι ένα κοτσιρούδισιο. Η Τουρκία δεν είναι ένας γίγαντας των 70 εκατομμυρίων. Ο Γενικός Γραμματέας ένα σκεφτεί το κοτσιρούδι, όξα το γίγαντ. I rest my case, όλα. Λοιπόν, κύριε Μπουκέ, ήταν τυχαία η επίσκεψη σας σήμερα στο οκτιματολόγιο του Κυπριακού? Δεν έχει τίποτα τυχαίο. Δεν μπορεί, επειδή είσαι υπάλληλος στο οκτιματολόγιο και έχεις access στα αρχεία, ή μπορεί να κάνεις έρευνα, να παίρνεις χρήματα και να πουλάς. Τι είναι οκτιματολόγιο, δική σου επιχείρηση, είναι κατάλαβα. Το βέβαιο είναι ότι παίρνω χρήματα. Εγώ δεν περιμένω ούτε έρευνες ούτε τίποτα για να ξέρω. Εχρηματίζονται κανονικά. Το 12 γιατί δεν εντελεσφόρησαν η έρευνα που γινόταν, κύριε Μπουκέ? Ρωτήστε ως προηγουμένως. Εμένα η δική μου είναι εντελεσφορής. Να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ. Κάντε ρε Μαρία, φτιάβασε λεμογραφή εφημερίδα. Ναι, λοιπόν. Τρεις υπαλλήλοι του κτηματολογίου εμπλέκονται σε υπόθεση χρηματισμού. Ένας, δύο, τρεις. Παρακάτω. Η υπόθεση αφορά χιλιάδες περιπτώσεις και οι τρεις λειτουργοί κέρδισαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Έτους, με τα παπούτσια των 200 ευρώ. Καθίσεις σας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Φτιάβασε παρακάτω. Οι τρεις υπαλλήλοι δεν μπορούν να τεθούν σε διαθεσιμότητα λόγω προσκομμάτων που θέτει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Έρτε εφημερίδα ρε Μαλαβαϊσκά! Έρτε εφημερίδα! Έρτε τα! Κοίτα μου! Πούν τα γένια σου! Λοιπόν, οι τρεις υπαλλήλοι δεν μπορούν να τεθούν, μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικός Σωκράτης Χασικός, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, μετέθεσαν τους τρεις λειτουργούς στο χτηματολόγιο Τάντοπισκου. Μα γράφει έτσι πράγμα. Ένα γράφει αύριο. Μα δεν έχει χτηματολόγιο στον κάτω πυργό. Κάντε το σε 2 λεπτά. Μπλοβάρις. Χαιρετίσματα στον πύρκο. Κι αν θέλουν κατούρημα, εσταμάτησης κόρη Μαρία. Α! Τσιλά το πράγμα είναι. Κοντάτε τα. Βέβαια. Κουντούντο οι κοπέλτες. Ψαζί. Ψαζί. Ναι, ναι. Τεργατικού ανήκοντα. Άμα είναι σημαίνει να φωνάζεις για ξυνημάζει. Σημαίνει ότι πάει καλά. Εδώ είναι η επίσης κύριε Υπουργέ. Ρε, ξέρω που παρατηρώ, είναι γυναικοκρατήτε. Γυναικοκρατήτε, τι να κάνω, δεν αφού είναι. Πού πάτε όλα, κάμπα, φέτε τελειώσαμε. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου. Αυτό το σάντουιτς είναι καλό.
Όμως αυτό το σάντουιτς με μαγιονέζα Hellmann's είναι ό,τι καλύτερο. Η γεύση της είναι μοναδική. Γιατί η Hellmann's φτιάχνεται με αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής και εξαιρετικά έλαια κεξίδι. Γιατί απλά να τρως όταν μπορείς να τρως το καλύτερο. Hellmann's. Ό,τι καλύτερο. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες είναι υγιή, δυνατά μαλλιά. Τα μαλλιά όμως χάνουν κερατίνη κάθε μέρα. Νέος Άιος Keratin Hair Perfection. Αναπληρώνει τη χαμένη κερατίνη για επαγγελματικό αποτέλεσμα. Και το καλύτερο, είναι διαθέσιμο στις υπεραγορές. Νέα σειρά Άιος Keratin Hair Perfection. Το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Γιατί το γράφεις εσύ. Εδώ. Σήμερα. Μαζί μας. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Γράψε το μέλλον σου. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου. Ρε αγάπες, μ' ακούσετε τι είπε το φτιακουρέτικο στη Βουλή για τους τραπεζίτες που ανήκουν στην ομάδα του άντρου. Ο Υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε στην Ειρήνη Χαλαλαμπίδου ότι ο κύριος Σαρλής, πριν γίνει υπουργός του Χριστόφια, έδινε αβέρτα δάνεια του Λεπτού χωρίς εξασφαλίσεις. Μετά που έφυγε από υπουργός, έγινε σύμβουλος του κύριου Λεπτού. Μα καταλάβετε να μου γεννήσετε να με ξανά στο εξήγησω. Δηλαδή εδώ και του μισό δισεκατομμύριο δανεικά τζαγύριστα από τις τράπεζες. Και ύστερα επίεν να το συμβουλεύει κιόλα συντάλλω να τα φάσει. Απίστευτο! Μα κύριε Κληρίδη μου και κύριε Ρίκο μου, εμπίστες που μοιράζαν ο κύριος Σαρλής, ο ξεδαριακέ του κόσμου. Γίνεται ρε παιδιά. Εμβρίασα. Μα γίνεται. Μα θέλει να το δούμε. Να δούμε και το μητήρι, αλλά δεν μπορεί να το διαβάσει. Δεν θα το διαβάσω, μπορούμε να το δούμε όμω. Θα το δούμε. Μόνο με τη θέαση γίνεται πιο μαλακό. Ναι. Λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς από το 1 μέχρι το 10, πώς εμπιστοσύνη έχετε στους πολιτικούς και στα κόμματα? Κουλουράκι. Εσείς? Παξιμάδι. Τι εννοείτε? Το παξιμάδι είναι εκείνο που βιδώνει βιδά πάνω. Πώς το λέτε καλέ μου? Το πουλί. Άγια σου. Εσείς, από το 1 μέχρι το 10, πόση εμπιστοσύνη έχετε στους πολιτικούς και στα κόμματα? 2. Ένα στους πολιτικούς και ένα στα κόμματα τους. Εσείς, πόση εμπιστοσύνη έχετε στα κόμματα και στους πολιτικούς? Όση εμπιστοσύνη είναι σιόρνη, θα στον άλλο πω. Γιατί λέει φανάστανε. Καλή σας μέρα, εσείς πόση εμπιστοσύνη έχετε? Εγώ πάει στο ζαμένα, εγώ πάει στο σαγκάρα, στο σαμαχαζιά. Έχω ακοπιά, φεμά, στα άνθρωπα να κάνει δουλειά του, έμισε. Έστω, εγώ πάει να μου χαμένω τη συνέμενα, εγώ πάει. Εντάξει. Έτω, άντε, έμαε. Να κονά κοούφι, το μέδια του σου σημασία, έτσι σου πάει τα. Εσείς, πόση εμπιστοσύνη έχετε στα κόμματα και στους πολιτικούς? Σου πάει γυρεύ κοντά σου, εγώ πατικά σε λύσω. Πάντα με τα γιατρή σύμπα μου καμία. Πάντα με τα γιατρή σύμπα μου καμία. Πάντα με τα γιατρή Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 98% εμπιστεύονται τα κόμματα για τους πολιτικούς, 1% δεν τους εμπιστεύονται και τόσο και 1% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Εδώ βλέπουμε και τον σχετικό πίνακα. Όλα μετρούντα με χρήματα. Πού τους ψηφίσαμε, πού τους θα έχουμε και πού τους θα ξαναψηφίσουμε μάλλον. Έτσι είναι όσοι μας. Συνάδελφοι διαιτητές της Παράγκας και μεγαλοπαράγοντα, μετά τις καταγγελίες Παναγή και μετά τις συλλήψεις μελών μας, είμαστε όλοι πραγματικά χεσμένοι. Είμαστε. Εγώ είμαι πολλά χεσμένος. Το μυρίζουμε. Όμως, ο εγκέφαλός μας είναι δίπλα μας και μας βοηθά αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ζήτω ο εγκέφαλος μας, ρε! Ζήτω! Ακόμα και χεσμένοι, θα μείνουμε ενωμένοι. Ενωμένοι, ρε! Ενωμένοι που δαμε ως τον εθνικό άκνας. Μάλιστα! Να μην μιλήσει κανένας. Κανένας. Γι' αυτό, ο εγκέφαλος μας ζήτησε να μην βγάλουμε άχνα. Κανένας. Τη σφυρίχτραν ούκε λάθ τον παραδόσμο. Διαιτητές, χεσμένοι, ποτέ αντικειμένοι. Διαιτητές, χεσμένοι, ποτέ αντικειμένοι. Λήξη συνεδρίας. Yeah.
Έλα, γύρισε πάνω να σπιάξει τηλεόραση. Πρόεδρε, μου όχι θέλω τίποτα, δεν το μπορώ που θέλει. Μα είσαι εδώ πρωί με τον Γιάννη. Έκανε η καρδιά του, θέλει να το δείξει τηλεόραση. Είναι ένα παιδί, είναι ένα φιλάδι, έτσι το πρωί. Λοιπόν, είσαστε και δύο εκχειρισμένοι. Είπα μου, είστε και δύο εκχειρισμένοι. Και λέω εγώ εντάξει. Ο πανιερότατος πόθενος, και μου είπα μηνίσκο. Μηνίσκο. Κύριε Γιαννάκη Ομπύρου, για όνομα του Θεού, με φύγεις, θα μας πεινάξεις την εκπομπή στον αγέρα. Κάμε δεύτερες, τρεις, τέταρτες σκέψεις. Ναι, και πού να βρούμε τώρα η Θαπία να κάνει το σιζόπουλο, καλέ μου. Ακριβώς, κοινός Σιόρ δεν αντιλαμβάνεται. Πού ξέρετε τους που κούφους τρικέφαλους, τι διεθνείς επαφές έχει να καταγγέλνει τις απροσχημάτιστες και ασύμμετρες απειλές της κατοχής Τουρκίας. Εγώ άκουσα πάντως ότι ασκούνται πιέσεις για να μην παρατηθεί όχι μόνο από μέσα από το κόμμα αλλά και από έξω. Τι εννοείς απ' έξω από μέσα, είναι κατάλαβα. Λοιπόν, αύριο θα τον επισκεφτεί ο Γιώργος Τσαλικός εκ μέρους της εκπομπής μας. Θα του κάνει διαβήματα, θα του στείλει νότα και αν χρειαστεί θα του κάνει και τελεσίγραφο. Μπράβο. Μπορείς η ώρα να αφήσει το κάστρο και τους υπότες της νυχτόμενης Κύπρου χωρίς ηγεσία. Γιαννάκη, τον tweet. Τον tweet, Γιαννάκη. Μην τολμήσεις. Εξή, θα με βρεις μπροστά σου. Δεν με τολμήσεις. Σας καλώ να διαφυλάξετε την ενότητα του κινήματος, όχι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να μείνεις ως πρόεδρος ως το τέλος. Αλλά μέσα από καθαρτήριες διαδικασίες, μέσα από διαδικασίες εξοβελισμού, φαινομένων, παραβίασης των κανόνων της πολιτικής ηθικής. Να μείνεις ως πρόεδρος ως το τέλος. Να διασφαλίσετε και να διασφαλίσουμε συνθήκες πολιτικής εντιμότητας, πολιτικής συναγωνιστικότητας και πραγματικής συντροφικότητας. Να μείνεις ως πρόεδρος ως το τέλος. Αξιό. Αυτό... India TV. Απκή αλλάζ. Άλλο. Πάγανε είμαι Άνια Κασμίν, αναγκονίνε μπουρου μπουρου, άρε Πάγκυπρο. Δεν Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού καθίσταται ένοχος κοινικής περιφρόνησης προς την σύμβαση του ΟΗΕ του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Μάλιστα, μόνοι μάμι. Εγκαλίκω σας δυο λαούς και τρεις τρασίλες. Αδεδέπει να καμείς μπανιώνατε. Ποιος είναι Τζόνι? Αφού καλέ είναι. Παναγία μου, πάντα ο νους σου στο κακό. Ευχαριστούμε. Ειδικού είμαι κουμπάρε. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Για εμείς μου είσαι άρρωστο και θα έρθει τσίνη μαζί μου. Είμαι άρρωστος. Οπότε είναι η σειρά σου να πάρεις εσύ από το κινητό. Κάτι σου την κάτι. Έτσι θα έρθει τσίνη μαζί μου. Τι είναι το δικαιωμάτο στην ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων. Μαζί με την αναγκαιότητα δεν θα μπορούσε να μείνει εντολή. Πρέπει να ρίξει ότι είναι άλλη. Πρώτη φορά να λαμβάνονται αποφάσεις για δωρή. Τι θέλει να πέσει. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ισορροπία.
Στο επίκεντρο του πλάνου των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για πρόληψη ενδεχόμενων χτυπημάτων τρομοκρατίας στην Κύπρο βρίσκεται η γραμμή αντιπαράταξης. Πέραν από την ενίσχυση των μέτρων στα οδοφράγματα, έχουν αυξηθεί οι περιπολίες κατά μήκος της πράσινης γραμμής με στόχο να κλείσουν όλες οι τρύπες από και προς τα κατεχόμενα και να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο ειδικός αντιτρομοκρατικός ουλαμός της ΜΑΔ. Πάνοπλοι άνδρες των ειδικών δυνάμεων έχουν σχηματίσει αντιτρομοκρατική ομπρέλα σε πρεσβείες και σε κτίρια στα οποία στεγάζονται συμφέροντα δυτικών χωρών. Ειδικά έξω από την Αμερικανική πρεσβεία υπάρχουν περίπολα τις μηχανοκίνητες μονάδες άμεσης δράθησης. Πάρε, το ξαναπάρε. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η μηχανοκίνητη μονάδα άμεσης δράσης, ειδικά έξω από την... Μέλη της μονάδας περιπολούν συνεχώς έξω από την πρεσβεία και μηχανοκίνητα και πεζά. Πελάρες που λαλώ. Τέλος πάντων. Έσου 2 χρόνια. Εκουρέψαμε μας τις καταθέσεις μας. Εκουρέψαμε μας τους μισθούς μας. Τα επιτόκια των δανείων έτσι πάνω. Αλλά εμείς τα αρνιά που έναν αντιδρούμε δεν μπορούμε να τα κατεβάσουμε. Και ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα φως. Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυσάλα Γεωργάτση, επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Ακριβώς, χαρές, εμείς πασαμάες, Παναήρκα, αλληλούια και ξαφνικά την επόμενη μέρα. Σε παρερμηνία των δηλώσεων Γεωργάτση, αποδίδει τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων ο κύριος Γιάνκας Δημητρίου της Κεντρικής Τράπεζας. Καλό, οι τραπεζίτες. Να φύγουν την πούγκα μας να πνάσει ούτε λεπτό. Κατάλαβες, μόλις πήγα ένα ευρώ είμαι στην πούγκα μας, τσουπ, να μας το πιάω. Τσουπ, να μας το πιάω. Είστε μες όλα κανένα ευρώ με την πούγκα. Ακούμπαρε, πια είδε με αυτούς τους λαιμούς. Θα σας εκπλήξουμε θετικά, να μην έχετε καμία νέα. Θα διαψεύσουμε όλους αυτούς που βυσσοδομούν και όλους αυτούς που επιχαίρονται με μια ενδεχόμενη διάσπαση της ΕΔΕΚ. Βρε θα τα κάψω. Έχω ένα σχέμα για σένα. Είχε ουρανός. Πες πως θα γυρίσεις στη ζωή μου. Παναγλή, Παναγία μου. Ας σηκώθηκες πριν το 12, ρε, είσαι τίποτε άρρωστος! Λέω, νερά φουτούλα, πόσο να γόνει και χτάσεις τον τρόπο να μου σαλαγώνει το σχημό μου κόσμο! Έπαιρνες λεφτά που τσιμχνικά για να πάω στη νέα μου δουλειά! Ω, Παναγία μου, αλήθεια, Παυλή μου! Ρε, μα και ζουνιά, ρε! Α, Παναγία μου, είναι τα χαρούμενα νέα εντούτα, είναι τα έκπληξη εντούτη, Παυλή μου! Και ποια είναι η νέα σου εργασία, ρε! Σε καφετέρια, πόμινε, έχουν κι άλλες εκπλήξεις! Μπράβο ρε Παυλή μου, άντε ρε καλλιταρχή, ρε καλλιταρχή. Είχα το τόσο πολλά να γίνεις. Πες μου ένα σχέμα για μένα, είσαι ουρανός. Ρε Παυλή, πού είναι το αυτοκίνητο μου ρε. Έλεγχο και λαφουτούλα, εν το κατάλαβες ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν προβληματικό. Αφού κάνουμε μαζί με μια διακοπή, αν και στο πουλίσιο. Πολύτε όπω είναι λαχυχωμένο, με τα ρίχνα 17 εντά επιπλωμένο. Ρε γάρε, πουλήσες το αυτοκίνητο μας ρε. Πώς θα κυκλοφορούμε ρε, πώς θα πιένω δουλειά ρε. Γιατί πουλήσες το αυτοκίνητο μου. Φουτούλα μου, πλέον στέκεται απέναντι σου ο Παυλής ο Φουτούλης, ιδιοκτήτης κινητής καφετέριας Παυλής Φουτούλη Coffee Express. Ρε. Εγόρασες με το αυτοκίνητό μου ρε κινητή καφετέρια! Εσάς είσαι ένα φουτούλα, ό,τι κάνουμε είναι λάθος, δηλαδή να σου να ευχαρίσεις πάνω σαν κομπάρε, αφού αποδείχθηκε βάσει στατιστικών ότι δεν έχω πλέον ταλέντο σαν από τον υπάλληλο. Τούτον είναι αποδεδειγμένο. Μόνο για διευθυντή είμαι γεννημένο και διευθυντή σου να το κάνουμε, α! Για μάνα, γερνό να σου το πάτε, αν είμαι και σήμερα έχω ραντεβού να πείσω το προσωπικό και έχω κάπου στις κοπέλες να περάσει και κάστη, πάτε κάστη. Σύμφωνα με το ιστορικό της όλης υπόθεσης, υπήρχε... Ξανά. Έπεσε. Συζήτηση. Να ετοιμώ. Άις μου, δεν θα τον κοιτάς, δεν θα τον σμουτσιλά μόνο. Of Cyprus and also look for future exchanges with you. Ελάτε εσείς που δεν καταφέρνετε σε σχέση με τα μικρόφωνα. Λοιπόν. Καλωσορίζετε στην οδησιό της εταιρείας μας.
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, έχω σπουδάσει νομική στην Αθήνα με άριστα. Αντιγόνη μου, από ό,τι βλέπω, έχει τα προϊόντα, έχουμε τις καμπύλες, έχει τα πιασίματα, όμως θα λείπει πάρα πολύ η πονηράδα και η... το χέιτανιόν. Οπότε, next, εμάς κάνουμε. Next. Γεια σας. Αλίκη Ανδρέου. Καλημέρα. Έχω 5 χρόνια πείρα στους πραπέδες. Αλίκη μου, από ό,τι βλέπω, είσαι όπως τον κινητό πύραυλο να λάβει δυστυχώς η εταιρεία Φουτούλης Coffee Express φτιάχνει κάτι καλύτερο. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Γεια μου, ελέος. Γεια σας. Ανέγκα κονιεκτούριστο. Ονομάζομαι Νίκη Θεοδούλου. Κάμνω τσέφραπε, κάμνω τσέξτραπε, μα τα ξέρεις. Κοίταξε, Νίκη μου, πρώτη όψη στο πακέτο έχετε το όμο, για να είμαι ειλικρινής, ψάχνω με κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Δεν έχετε ούτε μπαλκόνια και από ό,τι βλέπω γυρίστε το καράκι σας πίσω εμισή, ρε μας κάνει. Ευχαριστώ, μπορείτε να πάτε. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Εγώ είμαι ενάντια και μου λες πιάσω του φραπέ στο κέρκι μου, αμέσως του κάνω να σηκώνεται απ' του πουλί αφρό. Τι καημός! Νάντια μου, προλαμβάνεσαι στην εταιρεία που του λικόφιν σκόπανε. Με τον αυτοκίνητο είναι δεκό μου, πιένε μπαμέσα μας τα ρούχα της εταιρείας, κοινού πειραμλός και λάδα με Νάντια μου, κοίταξε να δεις, για να πουλήσω με φραπέ του κουρούπετσου του Κυπρέου που ρέσκει, εντάξει, πρέπει με κάποιον τρόπο τέλος πάντων να τον κάνουμε να σταματήσει. Ξέρουμε, άστρε, Νάντια, ξέρουμε. Ξέρεις, φούλα, ξέρεις, να πρέπει τέλος πάντων κάτι να του γυαλίσει για να σταματήσει, πιαστώ. Ξέρεις, Μπούντα, Μπιζούτη, Κολούτη. Μπιζούδι, νιαμπούδαν κολούδι, μάνταλο σε που τα λάλλησε, έλανε νιούλα. Κι άμα κρυαστεί μάστρε, εγώ τα σύψω, τα γουνατίσω. Για μέλεω, τα σύψω να γουνατίσω, είσαι καλύτερη, είναι ξαναγιά από τέτοιο, είναι κάθε προκλητικά να ότι δύναμη σουρά. Παλό μάστρο. Δικαιολογημένη δυσφορία και η αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το περιεχόμενο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, το οποίο θεωρείται το χειρότερο των τελευταίων χρόνων. Είναι η δεύτερη φορά που πρόδωσαν τον Πρόεδρο οι φίλοι του. Με πρόδωσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά. Ελληνίδες και Έλληνες, ενώ η διακυβέρνηση μας σημειώνει μεγάλη επιτυχία στα θέματα οικονομίας και γενικά εσωτερικής διακυβέρνησης, πρέπει να παραδεχτώ ότι τα πράγματα στο Κυπριακό δεν πάνε και τόσο καλά. Από την αρχή στο Κυπριακό είχαμε μία ξεκάθαρη πολιτική. Ήρθε τον Μπαρπαρός. Εμείς αναστήλαμε τις συνομιλίες. Ήθελαν να βάλουμε το αέριο στο τραπέζι των συνομιλιών. Εμείς όμως με τόλμη και αποφασιστικότητα βάλαμε το αέριο κάτω από το τραπέζι. Πού μας οδήγησε η αποφασιστική πολιτική μας στο Κυπριακό? Πετύχαμε τη διεθνή μας απομόνωση και την χειρότερη στην ιστορία έκθεση Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν σας το κρύβω άλλωστε ότι ενδόμηχα περίμενα κάτι πολύ χειρότερο. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα ήρθε σαν κεραμίδα στο κεφάλι μου. Πόνεσα και παραφέρθηκα, είπα κουβέντες παραπάνω. Όμως, Ελληνίδες και Έλληνες, αύριο χαράζει μια καινούρια μέρα. Πού θα μας βγάλει, δεν έχω ιδέα. Καληνύχτα. Ρε αγαπούλες μας, Άννα μου, και όχι λίγες μέρες να ακούσουμε κανένα νέο για τα σκάνδαλα του ποδοσφαίρου και για τις καταγγελίες του Παναγή. Όχι μέρες να ακούσω κι εγώ. Πράγματι, άραγε σου, Ντανιελούδα μου, να σκεπάσαν το θέμα. Ωραία, Ατούλια, αποκλείεται. Τι το λάλο κι εγώ, αποκλείεται. Λοιπόν, καληνύχτα σας και φιλάκια πολλά.
Καληνύχτα. Φιλάκια πολλά και στη βαφτιστήρα μου τη Δωροθέα. Την αγαπώ πολύ. Πα! Αναγκαστικά να το πουλήσω. Πούλα με λοιπόν. Λοιπόν, και πει ας άλλον τραγούδι. Άντε! Εντάξει, αυτή σου λοιπόν, μαζί μου. Έπια μου αφού και πια να το σώσω και δεν μπορούσα να βάλω. Τι τρεπέτει, ελ κύριους. Εγώ δεν θέλω να τη ζήσω εγώ μου το άνθρωπο. Βάλε και η Μπέρτσι και πάνε. Εγώ με.